Γιώτα και πάλι στο στούντιο. Και πάλι στο στούντιο για ένα πολύ ωραίο θέμα, Λευτέρη. Που... Το φιλοξενούμε τακτικά. Ακριβώς, και είναι πολύ ωραίο γιατί προωθεί την κριτική κουλτούρα, την παράδοση, την κριτική διατροφή, συνταγές που έρχονται από το παρελθόν, έτσι, έχουν να κάνουν με παραδοσιακά εδέσματα και εντάσσονται μέσα σε ξενοδοχεία, μέσα σε καταλύματα, τα οποία θέλουν να προωθήσουν την Κρήτη και να την ταξιδέψουν σε κάθε γωνιά της γης. We do local, λοιπόν, θα το έχετε ακούσει πολύ, θα το έχουμε αναφερθεί πολλές φορές και μέσα από εδώ από την εκπομπή. Πρόκειται για το σήμα εντοπιότητας και αυθεντικότητας. Τι σημαίνει πρακτικά αυτό? Μιλάμε για τη βαριά βιομηχανία της Κρήτης. Έχει δημιουργηθεί μια αλυσίδα ξενοδοχειακών μονάδων που φιλοξενούν όχι μόνο προϊόντα των κρητικών παραγωγών, προμοντάροντας έτσι και την αξία της κρητικής γης, αλλά προσπαθούν να φιλοξενούν μέσα σε ένα κρητικό περιβάλλον, μέσα σε μια κρητική ατμόσφαιρα, τους χιλιάδες επισκέπτες που έρχονται στο νησί μας. Σε ποιο ξενοδοχείο πήγαμε αυτή τη φορά? Στο Seaside Resort and Spa, το οποίο βρίσκεται στην Αγία Πελαγία. Mm-hmm. Πρόκειται για ένα ξενοδοχείο που έχει θέα τη θάλασσα, που έχει ένα εστιατόριο στο οποίο μπορείς να γευτείς παραδοσιακές κριτικές συνταγές και να βλέπεις το απέραντο γαλάζιο. Υπέροχος χώρος, υπέροχη φιλοξενία. Έκανες πάλι τη βόλτα σου. Είναι πάρα πολύ ωραία και στην Αγία Πελαγία, και για το γεγονός ότι και μέσα στο μπουφέ τους, στο συγκεκριμένο ξενοδοχείο, υπάρχει ένας συγκεκριμένος χώρος, μια συγκεκριμένη γωνία όπου έχουν αποκλειστικά κριτικά προϊόντα, κριτικές συνταγές, κριτικά φαγητά. Ενώ αυτό που θα δούμε και στο βίντεο είναι ότι δεν αρκούνται οι άνθρωποι του ξενοδοχείου μόνο στο να φτιάξουν κάποια φαγητά, αλλά προσπαθούν από την αρχή που θα φτάσει ένας επισκέπτης στο ξενοδοχείο μέχρι το τέλος της διαμονής του να του δείξουν τι σημαίνει ακριβώς κριτική φιλοξενία και όταν πάει στην χώρα του πίσω, να έχει κρατήσει κάτι μαζί και του. Και να το μεταφέρει να βέβαια και σε άλλους ανθρώπους, έτσι από τη χώρα που, την οποία είναι, έτσι ώστε να προμοτάρει και να προμοταριστεί όλο αυτό το πλαίσιο της κριτικής παράδοσης και της φιλοξενίας και στον υπόλοιπο κόσμο. Μια πολύ σημαντική πρωτοβουλία. Seaside Resort and Spa, λοιπόν, και We Do Local πάνε μαζί με στόχο να προάγουν βεβαίως την κριτική φιλοξενία. Πάμε να δούμε το βίντεο. Μπορεί η παράδοση, η κουλτούρα και η διατροφή της Κρήτης να ενταχθούν μέσα σε ένα ξενοδοχείο, μέσα σε ένα κατάλημα, ώστε οι επισκέπτες να γνωρίσουν καλύτερα το νησί μας και να γευτούν μοναδικές συνταγές που έρχονται κατευθείαν από τα συρτάρια των γιαγιάδων μας? Το δίκτυο We Do Local έρχεται να αποδείξει ότι όχι απλά το κριτικό στοιχείο μπορεί να ενταχθεί μέσα σε ξενοδοχεία και καταλύματα, αλλά μπορεί και να υιοθετηθεί από τους ανθρώπους που φτάνουν στην Κρήτη για τις διακοπές τους. Μέλος του We Do Local είναι και το ξενοδοχείο Seaside Resort and Spa στην Αγία Πελαγία. Είμαστε εδώ και 5 χρόνια κάτω από την ομπρέλα του We Do Local. Από πριν γίνει το We Do Local και μάθουμε γι' αυτό, είχαμε... Η φιλοσοφία της εταιρείας μας ήταν λίγο προσαρμοσμένη στο να προωθούμε την τοπική κοινότητα, τοπικά προϊόντα, να έχουμε προσωπικό που είναι από το Ιγκρίτη και κυρίως από το Ηράκλειο. Θέλουμε δηλαδή και να βοηθάμε και να προωθούμε και στον ξένο που θα έρθει εδώ να δει, αλλά και στον άνθρωπο που θα θέλει είτε και από την Αθήνα να κατέβει, να φάει κριτικό φαγητό, είτε να πιει μια ρακή. Να μπορούμε να του δώσουμε κάτι αυθεντικό, που να ξέρουμε ότι είναι από την Κρήτη, να ξέρουμε την ποιότητά του, ότι είναι αγνό και ότι αυτό που θα δώσουμε θα είναι και η ωραία εμπειρία που θα πάρει πίσω του όταν φύγει. Υπέροχες μυρωδιές, ζεστό κλίμα και μοναδικές γεύσεις από την κρητική κουζίνα συνθέτουν το σκηνικό μέσα στο Seaside Resort and Spa. Οι εκατοντάδες επισκέπτες του ξενοδοχείου έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν παραδοσιακές συνταγές, αλλά και να γνωρίσουν καλύτερα την κουλτούρα της Κρήτης. Γενικά τα προϊόντα που χρησιμοποιούμε είναι από την τοπική αγορά. Συνήθως βάζουμε απάκια, σίγλινα, δουλεύουμε πάρα πολύ το χαρούπι, χαρουπόμελο. Κάνουμε διάφορες παρασκευές με όλα αυτά τα προϊόντα. Πάρα πολύ τα δικά μας βότανα, θυμάρι, ρίγανη. Κάποια βότανα από αυτά τα έχουμε και εμείς οι ίδιοι στα βουνά μας και πάμε και τα μαζεύουμε εμείς οι ίδιοι. Το We Do Local έχει σαν απαραίτητο κριτήριο η προμήθεια των πρώτων υλών να είναι από ντόπιες επιχειρήσεις, ώστε όλα τα χρήματα που απαιτούνται να παρέχουν στήριξη στην τοπική οικονομία.
Υιοθετώντας λοιπόν το εν λόγω σήμα μια επιχείρηση, προσφέρει στον επισκέπτη της μια ολοκληρωμένη και πολύχρωμη γεύση του τόπου. Στο Seaside Resort & Spa, η χαμένη μοναδική τοπική ταυτότητα βρίσκει ξανά τη θέση της. Ο πελάτης με τον πίσω δωμάτιο του θα πάρει μια γεύση του τοπικού ίνου. Στη συνέχεια, όταν θα πάει στα εστιατόρια μας, είτε είναι στο κεντρικό είτε είναι στα αλακάρτη εστιατόρια, το κεντρικό μας είναι μπουφές. Στο μπουφέ έχουμε μια συγκεκριμένη γωνία που είναι κρατική διατροφή μόνο και έχουμε και ένα συγκεκριμένο εστιατόριο που είναι εναρμονισμένο πάνω στην τοπική κουλτούρα και στην τοπική διατροφή. Οπότε, είτε θα πάει στο κεντρικό εστιατόριο, είτε άμα θέλει να φάει λίγο πιο κάτι ιδιαίτερο, θα πάει στο συγκεκριμένο εστιατόριο που έχουμε για το τοπική κουζίνα. Την κριτική, το λένε Minoan Greek Taverna, οπότε παίρνει και την αίσθηση της ταβέρνας, πως είναι έτσι το πιο παραδοσιακό. Όταν μπαίνω στο κεντρικό εστιατόριο, τους σερβίρουν πάντα τσεκουδιά και λιχουδιές δικές μας, παραδοσιακές. Φεύγοντας, παίρνει μαζί του, του δίνουμε δώρο ένα μπουγκάκι, το οποίο έχει μέσα λάδι, βότανα και μέλι, τοπικών παραγωγών επίσης. Οι ξεχωριστές ανέσεις του ξενοδοχείου σε συνδυασμό με το απαράμιλης ομορφιάς τοπίο αποτελούν τη βάση ώστε όλες οι γαστρονομικές απολαύσεις, οι παραδοσιακές κρητικές συνταγές, τα ήθη και έθιμα της Κρήτης να ταξιδέψουν σε όλα τα μέρη του κόσμου και να χαραχτούν στη μνήμη των επισκεπτών του νησιού.